Αγαπητέ μου Νίκο, καλώς ήρθες στην Αθήνα. Είσαι ο πρώτος αρχηγός κράτους που επισκέπτεται την Ελλάδα στην κορονοϊό εποχή και προφανώς δεν θα μπορούσε να είναι, άλλος παρά μόνο εσύ. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά κρίσιμα ζητήματα εν ώψη και του Συμβουλίου Κορυφής που είχαν διεξαχθεί στις Βρυξέλλες το Σαββατοκύριακο και το οποίο έχει μια κρίσιμη ατζέντα ως προς το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου προφανώς οι απόψεις μας είναι απολύτως ευθυγραμμισμένες, αλλά προφανώς έχουμε να συζητήσουμε για πολλά ως προς το τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, την ενδυνόμενη τουρκική προκλητικότητα, το πώς θα συντονίσουμε όπως πάντα τις δράσεις μας και τις ενέργειές μας σε αυτό το δύσκολο κλίμα, το οποίο επιβαρύνθηκε ακόμα περισσότερο από την προκλητική απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγία Σοφία από μουσείο σε τζαμί. Οπότε έχουμε μια πλούσια ατζέντα μπροστά μας και υποδέχομαι για ακόμα μια φορά εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου με όλα τα αισθήματα αγάπης και συνεργασίας, διερμηνεύοντας πιστεύω όλα τα αισθήματα του ελληνικού λαού απέναντί σου. Ευχαριστώ Κυριάκο μου. Είναι πραγματικά και με ένα ξεχωριστή χαρά, γιατί είναι η πρώτη εκτός Κύπρου επίσκεψη και γίνεται όπως εθιμοτυπικά να ελάμβανε χώρα εκλογή, ναι, με πρώτη επίσκεψη πάντοτε την Αθήνα. Όμως οι συνθήκες που υπαγορεύουν την εδώ παρουσία μου, όπως πολύ ωραία έχεις επισημάνει, είναι ο καλύτερος συντονισμός και η άριστη, η ακόμα πιο άριστη συνεργασία στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Συρία, η Λιβύη, μια σειρά χωρών από προκλητικές ενέργειες που καταγράφονται από πλευράς Τουρκία, με το πιο πρόσφατο τη μετατροπή ενός παγκόσμιου πολιτιστικού κληροδοτήματος, μιας κληρονομιάς παγκόσμιου πολιτισμού σε τέμενος. Είναι μια πρόκληση που πιστεύω ότι θα πρέπει να έχει και την ανάλογη αντίδραση από πλευράς της παγκόσμιας κοινότητας. Όμως αυτό που χαίρομαι είναι για την άριστη μεταξύ μας συνεργασία, την συντονισμό που πάντοτε υπάρχει πριν από κάποιες κρίσιμες ώρες, ενώ ιδιαίτερα και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και θέλω να πιστεύω ότι θα επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά, και αυτό που για μένα είναι το καλύτερο δυνατό είναι η επικράτηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της καλής γειτονίας. Αυτό που πάντοτε επρεσβεύαμε σαν κράτη, σαν Ευρώπη, σαν πυλώνες σταθερότητας στην περιοχή. Χαίρομαι και πάλι, Κυριάκο μου, που είμαστε μαζί για να συζητήσουμε τα κρίσιμα θέματα που έχω προαναφέρει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.